Η ιστορική θερμή εισβολή στην Κρήτη καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ήταν ο πιο θερμός Ιούλιος από το 2010, με τον υδράργυρο να μένει σταθερά στα ύψη, δημιουργώντας αποπνικτικές συνθήκες για τους κριτικούς. Τις ημέρες του καύσωνα έβρασαν το Ελαφωνήσι και η Μεσαρά, όπου σημείωσαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Κατά τη διάρκεια του καύσωνα, τις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι σε περιοχές των νοτίων Χανίων, που διαβάζουμε στην Ελαφώνησο, όπως επίσης και στην Μεσαρά, στο νότιο Ηράκλειο. Αυτές είναι οι περιοχές που είχαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες όλο το νησί. Σε πολλά όμως σημεία του νησιού, οι θερμοκρασίες ήταν έφτασαν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Θερμοκρασίες που ξεπέρασαν σε πολλές περιοχές 38-39 βαθμούς. 42-43 στο εσωτερικό του νησιού και σχεδόν όλες τις ημέρες του μήνα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από τα κανονικές τιμές. Δηλαδή, σχεδόν όλες τις ημέρες του μήνα είχαμε θερμοκρασία που ήταν πιο πάνω από τα κανονικά. Εγώ ήμουν στη δουλειά μέσα στις κουζίνες, οπότε το βίασα λίγο άσχημα τον Ιούλιο. Και εκεί πιάνουμε κοντά στους 60 βαθμούς Κελσίου. Ήταν δύσκολο, αλλά την παλέψαμε. Στο σπίτι με air condition. Ναι, δύσκολα. Δεν βγαίναμε μεσημέρι, απογευματινές ώρες και μετά. Η Κρήτη ψήθηκε από τον καύσωνα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη απόκληση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας πανελλαδικά, στους 2,8 βαθμούς υψηλότερη από τη μέση τιμή της τελευταίας δεκαετίας. Ήταν πολύ δύσκολος. Εντάξει, γενικά το καλοκαίρι ήταν λίγο περίεργο και με βροχές και στην αρχή, αλλά πολύ ζέστη. Εσείς εργαζόσαστε? Ναι, και σε φούρνο. Οπότε αρκετά ζέστη. Τι θερμοκρασίες πιάνατε εκεί? Πολύ μεγάλες. Είναι ξυλόφουρνος και είναι αρκετά πιο ψηλές από ό,τι είναι σε οποιαδήποτε δουλειά. Πολύ ζόρικα. Πολύ ζόρικα, αλλά εντάξει, με νεράκι, ενυδάτωση. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι η απόκληση από τη μέση τιμή της τελευταίας δεκαετίας ήταν σύν 2,8 βαθμούς. Και μιλάει μια δεκαετία η πρόσφατη, η οποία είναι ζεστή δεκαετία. Οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο ψηλά ήταν η θερμοκρασία για πάρα πολλές ημέρες. Το καυτό σκηνικό του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Ιουνίου, καθώς για τουλάχιστον τις 25 ημέρες του μήνα οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες από το μέσο όρο της τελευταίας δεκαετίας σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, ενώ στο Ρέθυμνο ο υδράργυρος παρέμεινε σταθερά στα ύψη για 29 ημέρες. Σε ορισμένες πόλεις, όπως είπαμε και στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στο Ρέθυμνο, τις 28, 29, 31 ημέρες του μήνα οι θερμοκρασίες ήταν πάνω από τα κανονικά. Πίστευτη ζέστη. Τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Όπως με όποιο τρόπο μπορούμε να το παλέψουμε. Θάλασσα ήταν η θάλασσα, ναι, ίσως, εντάξει. Δροσεράδα, σπίτι, air condition, ό,τι μπορούμε. Εγώ το βίωσα χάλι γιατί δεν μ' άρεσε καθόλου ζέστη. Ήτανε με τη δουλειά, ειδικά που δουλεύαμε. Ήτανε πολύ χάλια. Ήτανε δύσκολο για τους ανθρώπους που είναι έξω. Οικοδόμους πρώτα, διανομής και κάποιες άλλες ειδικότητες, αλλά εμείς ήμασταν καλά. Παράλληλα, πρώτον πυλών βρίσκεται ένας νέος καύσωνας μικρής διάρκειας και έντασης, σύμφωνα με τον κύριο Λαγουβάρδο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες στο νησί να φτάνουν τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε ένα καύσωνα στη χώρα μας μικρής διάρκειας και μικρής έντασης μέχρι το τέλος της εβδομάδας, με θερμοκρασίες που ορισμένες περιοχές θεωρητικά θα φτάσουν στους 39-40 βαθμούς. Στην Κρήτη, εκτίμησή μου, θα δούμε θερμοκρασίες μέγιστες περίπου στους 35 με 36 βαθμούς. Υψηλές θερμοκρασίες, με αρκετή δυσφορία λόγω της αυξημένης υγρασίας, κυρίως στις παραλιακές περιοχές, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε αυστηρά ως καύσωνα. Μια θερμή περίοδος και στην Κρήτη, η οποία φαίνεται να υποχωρεί από την Κυριακή και μετά.